Βρισκόμαστε στο ΕΠΑΛ, στην είσοδο εδώ του σχολείου. Δεν ήρθαμε όμως να πάρουμε συνέντευξη από μαθητές, αλλά ήρθαμε να πούμε ότι ακριβώς μέσα στο σχολείο ο διευθυντής είδε κάτι παράξενο. Μπουγάδα. Ναι, όπως το ακούσατε, μπουγάδα στον αύλιο χώρο. Οι Ρωμάοι ήταν εδώ στο πάρκινγκ και μπήκανε μέσα στον αύλιο χώρο και ο διευθυντής πρωί-πρωί είδε μπουγάδα. Ας ακούσουμε τι μας είπε και πώς αντιμετώπισε το περιστατικό αυτό. Απλωμένη μπουγάδα συναντήσαμε σήμερα το πρωί από κάποιους Ρωμά που είχαν κατασκηνώσει εδώ απ' έξω και οι οποίοι συνηθίζουν να πηγαίνουν σε χώρους σχολείων επειδή υπάρχει νερό. Βέβαια, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα. Ποιος ελέγχει αυτούς όταν μπαίνουν στο νησί? Όταν δεν επιτρέπεται η κατασκήνωση σε οποιοδήποτε πολίτη Έλληνα, γιατί κατεβαίνουν από το καράβι? Έχουμε το τεράστιο πρόβλημα με τον COVID-19. Θα ελέγξουμε και καλά θα κάνουμε ξενοχιστικά τους επισκέπτες του νησιού που θα αφήσουν κάποια χρήματα. Αυτούς που ζουν με το παραεμπόριο και δεν ξέρω τι άλλο, δεν τους ελέγχει κανένας. Κυκλοφορούν πάντως εδώ, πρώτη φορά βλέπετε απλωμένα ρούχα στον αύλιο χώρο του σχολείου. Είναι συνηθισμένο και όχι μόνο αυτό. Προχωράνε και σε ντουζ, μπάνιο κανονικά. Μπαίνουν μέσα, είναι κλειδωμένη η πόρτα. Λοιπόν, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Πηδάνε πάνω από τα κάγκελα. Κάθε καλοκαίρι ο χώρος υγιεινής είναι σε αυτόν τον ανθρώπο, είναι εδώ από πίσω. Ναι. Επειδή έχουμε και το λάστιχο εδώ κοντά και υπάρχει το νερό, τους βολεύει ιδιαίτερα. Μπουγάδα δεν είχαμε ξαναδεί, ήταν η πρώτη χρονιά. Και η πρώτη φορά που είδαμε μπουγάδα πραγματικά απλωμένη με τόσο θράσος. Με σκηνή, σχόλιο. Απλώσανε. Ναι, οργανωμένοι άνθρωποι. Οπότε για μέρες το είχαν σκεφτεί. Βέβαια. Ευτυχώς ειδοποίησα τη δημοτική αστυνομία και ήρθε και τους απομάκρυνε από το σχολείο, από εκεί και πέρα. Τα άλλα ζητήματα, άλλοι πρέπει να τα δουν. Την ώρα που ήρθατε, είδατε και τη γυναίκα από τις φωτογραφίες. Υπήρχε κάποια αντίδραση? Όχι, το θεωρούσα απόλυτα φυσιολογικό αυτό που έκανε. Ναι. Όταν εσείς κάνατε την παρατήρηση, υπήρχε κάποια αντίδραση? Τι μας λες τώρα, άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Κάτι κακό, μια χαρά είναι. Ναι. Δεν κάνουμε καταστροφές. Εντάξει. Από μια άποψη, καταστροφές δεν γίνονται, αλλά. Κάποια θέματα υπάρχουν. Και το νερό, ο Δήμος το πληρώνει, ξέρω εγώ, δεν είναι δυνατόν να σπαταλιέται έτσι. Πολλές τα φορές μέτρα που θα πάρετε από εδώ και πέρα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επιστήσουμε να παρακαλέσουμε τη Δημοτική Αστυνομία να περνάει τακτικά από εδώ πέρα. Ώστε. Κοιτάξτε, τα σημεία κατασκήνωση είναι συγκεκριμένα. Ναι. Έρχονται εδώ, πάνε στο δεύτερο γυμνάσιο, πάνε στο δεύτερο λύκειο, όπου είναι κάπως απομονωμένα και υπάρχει νερό. Νομίζω ότι αν περνάει η Δημοτική Αστυνομία μια φορά την ημέρα και τους απομακρύνει, θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ωραία. Κάτι